Η Αρκαδία της Επανάστασης, η Αρκαδία του σήμερα, η Αρκαδία που έδωσε έμπνευση σε τόσους ανθρώπους που έκανε να γράψουν για αυτήν σπουδαίοι ποιητές, να ζωγραφίσουν την Αρκαδία, σπουδαίοι ζωγράφοι, και μιλάμε για την Ευρώπη, όχι μόνο για Έλληνες ζωγράφους. Η Αρκαδία είναι σήμερα, στο Έχει Γούστο. Να καλωσορίσω το παραδοσιακό συγκρότημα Αυλός του Γιώργου του Δαλιάνη και του Διαμαντή του Ρουμελιώτη. Ξανά, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Έχετε όλοι. Εσείς... Εγώ έχω. Ωραία. Λοιπόν, θα φέρω για να μιλήσω και με τους άλλους. Συγγνώμη ένα λεπτό, γιατί εδώ είμαστε μια χειροποίητη εκπομπή. Ακόμα καλύτερα. Και ζωντανή και χειροποίητη. Λοιπόν, για πείτε μου. Τα ονόματά μας. Ναι, τα ονόματά σας και τη συγγένειά σας. Αυτό με ενδιαφέρει. Ωραία. Να παρουσιάσω εγώ ή να μιλήσει ο καθένας για τον εαυτό του. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, να ξεκινήσω λοιπόν από το κεφάλι αυτό, τη ρίζα του δέντρου. Είναι ο μπαμπάς Γιώργος Δαλιάνης, κλαρίνο και φλογέρα. Ο κλόνος, ο Νικόλας Δαλιάνης, που είναι και ο μικρότερος αδερφός μας, 11 χρονών. Που επίσης... Γεια σου, Νικόλα. Γεια σας. Εγώ είμαι η Σταυρούλα Δαλιάνη, η κόρη. Ο μεγάλος μας αδερφός, ο Χρήστος με το βιολί, ο Χρήστος Δαλιάνης. Καλώς τον. Ο νονός μου, Κώστας Μούτσελος με το λαούτο. Γεια σας. Ο αδελφικός μας φίλος, Διαμαντής Ρουμελιώτης, που μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και σε κάθε μας βήμα, επαγγελματικό και γενικότερα. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Ευκαιρία να το πω δημοσίως. Ναι. Και ο Αλέκος ο Σταματόπουλος με τα κρουστά, που είμαστε όλοι κι εμείς πολύ δεμένοι μία ομάδα. Σταυρούλα, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ήθελα ακριβώς να δείξω ότι είναι μια οικογενειακή υπόθεση εδώ. Οι Αρκάδες, γιατί το χωριό μας είναι στα σύνορα επάνω των τριών ομών Αχαΐας, Ηλίας και Αρκαδίας. Όμως η Αρκαδία εκτελούνταν μέχρι τα Καλάβουτα, οπότε αισθανόμαστε οι Αρκάδες. Ξαναπείτε τα αυτά ένα λεπτό μαζί με το μικρόφωνο, γιατί δεν ακουστήκατε. Λέω ότι το χωριό μου είναι τα τριπόταμα των Καλαβρίτων, που είναι στη συμβολή των τριών ομών Αχαΐας, Ηλίας και Αρκαδίας. Η Αρκαδία όμως παλιότερα χτινόταν μέχρι τα Καλάβουτα, εμείς αισθανόμαστε οι Αρκάδες. Ενώ ανήκει στον ομό Αχαΐας. Εγώ όμως είμαι και αρκά στην καταγωγή. Εσείς είστε και αρκά στην καταγωγή. Να το πούμε και αυτά από την επαρχία της Γορτινίας. Από την επαρχία της Γορτινίας. Το χωριό λέγεται Μυγδαλιά. Μυγδαλιά Γορτινίας. Γρανιτσά το παλιό το όνομα. Του Βαγγέλη του Γιαννόπουλου. Να ακουστεί το χωριό. Του Βαγγέλη του Γιαννόπουλου το χωριό. Ένα ορεινό χωριό, φτωχικό. Άγωνο, αλλά πανέμορφο. Και να προσθέσουμε για την εκπομπή, δίπλα από την Κερπινή, που η Κερπινή είναι από τα πρώτα χωριά που υπάρχει στρατόπεδο των εξαγερμένων και θεωρείται ότι είναι από τις πρώτες σκηνές που γίνονται προς την κατεύθυνση της πολιορκίας της Τριπολιτσάς. Πολύ ωραία. Είδατε λοιπόν πώς τα στοιχεία όλα δένουν, δηλαδή άνθρωποι που κατάγονται από εκεί, που αγαπούν τον τόπο τους και που δεν νιώθουν όπως πιθανό σε άλλα μέρη, δεν ξέρω, λέω, του κόσμου, αντιπαλότητα με τις γειτονικές περιοχές. Δεν είναι έτσι? Βέβαια. Γιατί άλλες περιοχές έχουν αντιπαλότητα. Αλλά εκεί νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτό. Αφού αισθανόμαστε όλοι οι ίδιοι, αδέρφια. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα. Οι τόποι εδώ μεταξύ είναι άγωνοι έτσι κι αλλιώς. Για να μου μιλήσει και ο γιος σας. Λέω τι να τσακωθούν μεταξύ τους, αφού είχαν τον Τούρκο και από πάνω το κεφάλι τους και αφού ξεκίνησε από εκεί η επανάσταση, που δεν είχαν καιρό να ασχοληθούν με τους αυτούς τους, πιστεύω. Αφού είχαν την Τρίπολη που ήταν κέντρο δικαίου, ήταν εικόνα που φάσανε εμείς Πάτρα. Ήταν τόσα κεφαλαιοχώρια που τα παρακολουθούσαν. Δεν είχαν καιρούς για μεταξύ τους τέτοια πράγματα, ας πούμε. Ναι. Εγώ όμως πάμε να ακούσουμε ένα χώρο και ένα τραγούδι και θέλω να ρωτήσω μετά τον κύριο Γιαννικόπουλο, που ξέρει καλά την ιστορία. Όχι ότι οι βουλευτές μας δεν την ξέρουν, αλλά λέω να ρωτήσω γιατί μετά μάλωσαν οι οπλαρχηγοί όταν είχαν αποφασίσει για την πορεία του πώς θα ξεκινήσει η επανάσταση, γιατί μετά μάλωσαν και ήθελαν άλλο τόπο ο ένας και ο άλλος. Πάμε όμως ένα χορό και ένα τραγούδι πρώτα. Ναι. Τα δάσια κλαμπ.
Μπράβο.